Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Στην ουρά για λίγο τυρί στάθηκαν σήμερα πολίτες της Αλεξανδρούπολης που είναι δικαιούχοι του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διανομή τροφίμων σε οικονομικά ασθενέστερους. Ανθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών για να πάρουν τη βοήθεια. Τα άτομα που δέχθηκαν τα τρόφιμα φτάνουν τα 1.100 περίπου, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Η δύσκολη οικονομική τους κατάσταση που στις περισσότερες περιπτώσεις πηγάζει από την ανεργία τους οδήγησε εκεί, στο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, από όπου και διανέμονται τα τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στήριξη στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες των κρατών μελών της. Από νωρίς το πρωί το ΚΕΠΑΚΙ δέχτηκε τους πολίτες του Δήμου που είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος. Αφού πιστοποίησαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, έλαβαν την ποσότητα τυριού που τους αναλογούσε. Ηλικιωμένοι αλλά και νέοι άνθρωποι είπαν ότι αυτοί που κυβερνούν τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση να ζητούν ένα κομμάτι τυρί για να επιβιώσουν. Ναι, ένα πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ. Ξαναγκαστήκατε τώρα. Φυσικά αυτά που έκαναν με τα χαράτσια μας έφαγαν. Η ανεργία που μαστίζει τις οικογένειες, όπως δήλωσαν οι δικαιούχοι, είναι σε μεγάλα επίπεδα. Όπως είπαν, πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας βρίσκονται στην ανεργία, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή τους. Ο αριθμός των οικογενειών που δέχονται τη βοήθεια τροφίμων στην Αλεξανδρούπολη φτάνει τις 1.063, ενώ για τον επόμενο χρόνο αναμένεται δραματική αύξηση των δικαιούχων. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, έτσι. Ναι, η Ελλάδα πάει και εμείς πρέπει. Συντηρήστε με αυτό. Όσο μπορείτε. Όσο μπορούμε, γιατί είμαστε όλοι άνεργοι μες στο σπίτι και άντρας μου δεν δουλεύει. Είμαστε όλοι άνεργοι. Πόσα άτομα. Πέντε είμαστε. Τρία παιδιά και δύο είμαστε εμείς. Πέντε είμαστε. Άρα και αυτό είναι μία βοήθεια. Ναι. Πόσο πήραμε. Τέσσερα. Πόσα άτομα είναι στην οικογένεια, φτάνουν. Εφτά. Φτάνει, ε. Πλέον δεν μπορούμε να συντηρηθούμε αλλιώς. Χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια από το κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.